Κλείνουμε με σύνδεση με Λασίθι, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο οροπέδιο Λασιθίου επέστρεψαν οι πελαργοί. Θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου, τον κύριο Μάνο Χρονάκη. Κύριε Χρονάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή Σαρακοστή, καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα από το οροπέδιο Λασιθίου. Λοιπόν, επέστρεψαν οι πελαργοί, σωστά. Πού οφείλεται αυτή η επιστροφή? Οι πελαγοί ήρθαν για πρώτη φορά πέρυσι την άνοιξη, περίπου τέτοια εποχή πάλι. Έφτιαξαν φωλιές πάνω στους πύργους των παραδοσιακών ανεμόμυλων του κάμπου. Έφυγαν το φθινόπωρο για να μεταναστεύσουν στην περιοχή. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται, πιστεύω, ότι υπάρχουν φυσικοί υγρότοποι στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως στην περιοχή του Χώνου και στον Άγιο Χαράλαμπο. Προσθέθηκαν επίσης δύο λιμνοδεξαμενές που αδρεύουν τον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Εκεί φιλοξενούνται και άλλα αποδημητικά πουλιά, όπως οι αεροδοί και οι αγριόπαπιες. Επίσης, παρατηρείται να γίνεται διέλευση και άλλων αποδημητικών πουλιών που φιλοξενούνται στο πράγμα από Σελέμη. Μέσω αυτό πιθανόν να υπάρχει μια δίωδο, ένας δρόμος, ας πούμε, από τις βόρειες χώρες προς την Αφρική μέσω του οροπεδίου Λασιθίου. Είναι μια θετική εξέλιξη, λοιπόν. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την επιστροφή, να έχουμε επανάληψη του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εξέλιξης. Ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι. Ο ΕΟΣ Λασιθίου ένταξε εθελοντικές δράσεις στο ετήσιο πρόγραμμά του για την προστασία αυτών των πουλιών. Συνεργαζόμαστε ήδη με την Ορθολογική Εταιρεία και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς και με το Σύλλογο Προστασίας και περίθαλψης αγρίων ζώων και πουλιών Άνιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΣ παρακολουθούμε τις φωλιές και ενημερώνουμε τους φορείς που συνεργαζόμαστε όταν χρειαστεί. Τώρα, λόγω της πανδημίας, μας δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσουμε εκδηλώσεις ανάδειξης αυτού του σημαντικού για την περιοχή γεγονός. Εκεί θέλω να πάω, βέβαια, κύριε Χρονάκη, αν μέσα στην πανδημία και στον κορονοϊό και μέσα σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα και σε αυτό το γενικότερο κλίμα, συνεχίζονται οι δράσεις σας, οι εκδηλώσεις σας, οι πρωτοβουλίες σας? Το μόνο που κάνουμε είναι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρακολουθούμε με απόσταση τα πουλιά αυτά για να δούμε τις συμπεριφορές τους. Έχουμε ένα θέμα τώρα εκεί πέρα με τις φωλιές, διότι για να φτιάξει τη φωλιά ο πελαργός χρησιμοποιεί σπάγους. Η σπάγη αυτή για να φτιάξει τη φωλιά, τα μικρά που θα μεγαλώσουν έχουν θέμα ότι μπορεί να πνιγούν από τους σπάγους αυτούς. Οπότε στο επόμενο διάστημα στόχος μας είναι η κατασκευή τεχνητών φωλιών σε διάφορα σημεία του κάμπου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτά τα πουλιά να αναπαραχθούν στα μέρη μας και να ξαναγυρίσουν το επόμενο χρόνο πάλι από εδώ πέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και όλο αυτό να το βλέπουμε, να είναι κοντά με τους αγρότες κατά την καλλιέργεια και τη σπορά των αγρών, να τους βλέπουμε μαζί αυτά τα πουλιά. Μάλιστα. Έχει χαρεί ο κόσμος και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αγωνιζόμαστε, συμμετέχοντας σε δίκτυα, για την ανάκληση των αδειών για την εγκατάσταση πηγών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ΑΠΕ, που με περιμετρικά της οροσειράς της δίκτυας, γιατί θα επηρεάσουν την οικολογική καταστροφή όχι μόνο του ορεινού περιβάλλοντος, αλλά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, Πανίδα και Χλωρίδα, που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Natura 2000. Κύριε Χρονάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μάλιστα.